There's a huge room. Ναι, από διάφορα τώρα εδώ. Ναι. Διαπίστωσα ότι καθυστερήσαμε βέβαια. Δεν πειράζει. Αφού. Γιατί είμαι ευθεία, γι' αυτό είναι. Λοιπόν, ξαναρχίζουμε τώρα πάλι το ίδιο όπως είπαμε, με τη μικρή μεγέθυνση. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε αίμα. Έχουμε όμως αφρύσεις. Έχει έτσι μια πρόσμιξη κοροϊδούς, τίποτα πολύ εντυπωσιακό, γιατί είναι πάρα πολύ το αίμα. Είναι ένα, έλεγα προηγουμένως και στο διάλειμμα, ότι το αίμα πρέπει να μάθουμε να σταματάνε την παρακέντηση πριν μαζέψει πολύ αίμα. Γιατί να τι γίνεται με το αίμα, εγκλωβίζει τις κυταρικές αφρύσεις και μετά δεν μπορείς να τις δεις. Και πρέπει να ψάξεις να βρεις μια περιοχή που να είναι αξιολογήσιμες, που να μπορείς να διακρίνεις τα κύτταρα. Ψάχνουμε λοιπόν να δούμε μήπως βρούμε καμία περιοχή με κύτταρα έτσι καλύτερα. Εδώ είναι μια τέτοια. Το λινά είναι λίγο πιο αραιό το αίμα. Κοίτα το τώρα, τι να πεις εδώ πέρα. Είναι τίγκα στο αίμα. Λοιπόν, για να βρω τώρα στα γρήγορα μια περιοχή που να είναι κάπως καλύτερη, να τα δούμε και τι έχει. Να, εδώ ας πούμε. Δέστε εδώ πέρα τι γίνεται. Ας πάμε λίγο με τη μεγαλύτερη μεγέθυνση. Εδώ αρχίζουμε λιγάκι να φαίνονται κύτταρα, αλλά δεν είναι και αξιολογήσιμα. Εδώ νομίζω ότι πέσαμε σε μια περιοχή που αξιολογείται καλύτερα. Για να την βάλουμε μεγαλύτερη μεγέθυνση, για να την έχουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ το βλέπουμε. Πάρα πολύ παχιά διαπίστωση όπως σας είπα. Εδώ ωστόσο βλέπετε τα κυταράκια, εδώ είναι κύλι, εδώ είναι κυρτή και κοιτάξτε πόσο σαν να έχει κάνει με, σαν να έχει ζωγραφίσει, πόσο σταματάει απότομα, έτσι πολύ λία η παρυφή αυτή. Αυτό είναι πολύ κακό. Συνήθως δηλαδή όταν έχουμε έναν υπερπλαστικό ζώο, ακόμη και να πάει να κάνει μια θηλώδη διαμόρφωση, ποτέ δεν το βλέπετε τόσο λίο σαν να είναι απόλυτα σε μια γραμμή. Έτσι, και εδώ οι πυρήνες, αν προσέξουμε, το βάλουμε και σε μεγαλύτερη μεγέθυνση. Να το δούμε λιγάκι καλύτερα ακόμη. Λοιπόν, εδώ υπάρχει, κοιτάξτε, αυτός ο πυρήνας γίνεται λίγο επιμήκης. Είναι αυτό που σας είπα, δεν είναι στρογγυλός, είναι επιμήκυσμένος και διογκωμένοι και κάνουν overlapping. Πάει ο ένας λίγο απέναντι στον άλλο. Είναι ένα θηλώδες καρκίνωμα, εδώ πέρα, το οποίο βέβαια, για να δούμε αυτή, μου φαίνεται καλύτερα αυτή η άθληση, το οποίο είναι καλής διαφοροποίησης, αυτό είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση, γιατί να διακρίνεις ένα καρκίνωμα θηλώδες καλής διαφοροποίησης μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το κυριότερο διαγνωστικό σημείο είναι ότι είναι διογκωμένοι οι πυρήνες, που μπορεί να μην είναι και πολύ διογκωμένοι, γιατί το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν φαίνεται, δεν διατηρείται τόσο καλά το κυταρόπλασμα όπως συνήθως το θηλώδες. Το βλέπετε ότι λιγάκι μοιάζει πάρα πολύ με το φυσιολογικό. Ωστόσο, είπαμε, οι πυρήνες είναι διογκωμένοι. Η ελαφρά επιμήκυνση των πυρήνων βοηθάει πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί όταν αρχίσουν λίγο να επιμηκύνονται τα κύτταρα, δεν μας αρέσει. Τα κύτταρα δεν είναι ποτέ επιμηκυσμένα έτσι από μόνα του στον καλό ήθιο ζώο, εκτός από τον κυστικά εκφυλιζόμενο που εκεί πέρα αποκτά και αποφυάδες και εκεί πέρα το βλέπετε. Το να είναι έτσι λίγο εκφυλισμένοι είναι ένα πρόβλημα και εδώ νομίζω ότι κάνει και λίγο σαν παραγενοτοποιώ δικοκύωση, που αυτό το βλέπουμε επίσης πολλές φορές στο θηλώδες καρκίνο. Για να βάλουμε κανένα έτσι πιο καλύτερο, να βάλουμε ένα κοινό τύπο, μήπως είναι έτσι πιο ελκυστικό. Πρέπει φυσικά πάντα να ψάχνω και γι' αυτό δεν έχω σημειώσει, για να δείτε λιγάκι ότι δεν είναι και... Δεν με ενδιαφέρει να πάω αμέσως επάνω στο πρόβλημα, για να δείτε ότι μπορεί να χρειαστεί να ψάξει κανένας. Βλέπω εδώ ένα επίκτυμα που δεν είναι και το καλύτερο. Δέστε λιγάκι πώς έχει γίνει, αλλού βλέπεις να έχει αίμα, αλλού βλέπεις να έχει κενά. Άρα είναι επιστρωμένο λίγο όπως όπως, δεν είναι πολύ καλή η επιστροσή αυτού του επιχτήσματος. Βλέπω ωστόσο που υπάρχουν οι αθρύσεις. Κολοειδές ελάχιστο, μια πρόσμιξη έχει, σχεδόν είναι φυσιολογικό αίμα. Και εδώ πέρα βλέπετε αυτές τις αφρισούλες. Για να πάμε να ψάξουμε και για άλλες. Και εδώ το ίδιο, κάτι αφρύσεις. Α,
Εδώ βλέπω κάτι πιο χαρακτηριστικό. Λοιπόν, για να βάλουμε εδώ. Αυτό εδώ είναι μια πολύ χαρακτηριστική άθεση φυλλώδους καρκινώματος. Δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά θα σας πω ότι είναι το χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ένα πράγμα σαν να έχεις πάρει το μισό κομμάτι από μια θηλή, αυτά τα μακρόστενα, σαν βαστούνάκια κάπως, με την πολύ λίγη επιφάνεια, τουλάχιστον προς τη μία πλευρά. Δίπλα είναι ένα που κάνει μια κύλη και μια κυρτή, έτσι. Από εκεί έχει κάποια ελεύθερα κύτταρα. Και άμα θέλουμε να το δούμε λιγάκι περισσότερο, βλέπετε ότι κάνει και ένα πολύ σαφές overlapping. Νομίζω ότι αυτό εδώ το ξεχωρίζετε και βλέπετε επίσης μια διχρωμία. Αυτό δεν το γράφει κανένα textbook, αλλά πιστέψτε με, σε αυτή τη χρώση είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, κανένας βλέπει κύτταρα με μεγαλύτερους πυρήνες πιο ροζ και άλλους πιο σκούρους και το ένα πάνω στο άλλο. Αυτή τη διχρωμία την κάνει το φυλλώδες καρκίνωμα πάρα πολύ. Είναι διαφορετική ποιότητα χρωματίδης, έτσι. Λοιπόν, βάζουμε άλλο. Όλο φυλλώδη σας δείχνω τώρα, γιατί θέλω να δούμε με τελείως διαφορετικές... Λοιπόν, εδώ έχουμε πέσει σε ένα με ακόμη καλύτερο υλικό. Εδώ είναι πολύ το υλικό, νομίζω ότι είναι πιο χαρακτηριστικό. Εδώ νομίζω ότι κανένας δεν θα είχε πρόβλημα. Νομίζω ότι ήδη πρέπει να το μπορείτε να το διαγνώσετε. Βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικές εικόνες. Εδώ, κλασική θηλή. Αυτή είναι κλασική θηλή. Εδώ κύλο κυρτό, εκεί κύλο κυρτό, εκεί ευθύ κυρτό. Δηλαδή το βλέπετε όλο αυτό, ότι είναι αυτό που λέμε θηλώδη διαμόρφωση. Και άμα πάω σε μεγαλύτερη διεύθυνση. Α, η κοινό. Όχι. Γι' αυτό δεν ήθελα να το κάνω. Εντάξει, το ξαναβρούμε. Φοβερό. Λοιπόν. Γι' αυτό το φοβόμουν. Εδώ το βλέπετε. Το κυταρόπλασμα διατηρείται. Το βλέπετε. Να δέστε αυτό το κύτταρο, ας πούμε. Διατηρεί το κυταρόπλασμά του. Γι' αυτό το έχουμε έτσι ένα ιώδες, μάλλον αρκετά γαλάζιο. Ένα βαθύ χρώμα, δηλαδή έχει ένα χρώμα. Και εδώ είναι αυτό που σας είπα, η διχρωμία. Αυτό είναι πιο ανοιχτό, αυτό πιο σκούρο. Και οι πυρήνες δεν είναι ο άξονας όλος προς την ίδια κατεύθυνση, είναι λίγο φιρδιμίδι, παρότι είναι καλά διαφοροποιημένο. Εντάξει. Αλλά δεν μπορείς ακριβώς να βάλω λίγο μεγαλύτερη μεγέθη σε όμοιρο, το ακόμη καλύτερα. Αυτά τα καλά διαφοροποιημένα, και βέβαια μην νομίζετε, φαίνεται πολύ καλύτερα σε αυτό που έχω εγώ στο μικροσκόπιο από ό,τι στην προβολή. Στην προβολή δεν φαίνονται τόσο καλά όσο τα περίμενα. Όπα, όχι, αυτό θέλω να δείξω, αυτό εδώ. Για να δείξω πάλι τι, τα επιμυκισμένα. Το βλέπετε τον πυρήνα πόσο επιμυκισμένος είναι. Ας πούμε, ο άξονας αυτό εδώ είναι άλλος από τον άξονα αυτόν εκεί. Αυτό δεν το έχετε στο χώνικο. Στο χώνικο που είναι οι άξονες προς την ίδια κατεύθυνση. Λοιπόν, ένα πολύ κυταρόπλασμα επίδεσμα, χωρίς κολοϊδές. Και βέβαια, πολλές φορές μπορεί να έχει και καινοτόπια. Όταν το βλέπετε να κάνει καινοτόπια, είναι ενδεικτικό ότι εκθυλίζεται κυστικά. Να βλέπετε, έχει ένα σαν αρέι λίγο, ένα streaming έτσι κάνει η θηλή αυτή. Μεγάλα κύτταρα, δέστε λιγάκι μεγάλα. Αυτό εδώ, όπως το βλέπω, μπορεί να είναι και, βλέπω πολύ, άφθονο κυταρόπλασμα έχει. Όταν έχει άφθονο κυταρόπλασμα, να φοβάστε και το τόλσε βάρε. Γιατί έχουμε αρχίσει λιγάκι και να υποταξινομούμε τώρα. Πολλές φορές λένε γιατί ποικιλία είναι, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ τι είναι, αυτό εδώ βλέπω κολοϊδές και βλέπω και φαγοκύτταρα. Τα βλέπετε, αυτά είναι μακροφάγα, με χρωστική, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι μακροφάγα. Εδώ πρέπει να ψάξει κανένας, να βρει μήπως βρει επιθυλιακές αθροίσεις, προκειμένου να το αρθώσει. Και κοίτα που έπεσα, εκεί που ψάχνω, πέφτω σε αυτό εδώ ένα κυστικά εκφυλιζόμενο όζο, ο οποίος όμως έχει αυτήν εδώ την υποτυπωδός θηλώδη διαμόρφωση και επιμυκισμένους πυρήνες.
Έχω και άλλα χαρακτηριστικά που δεν φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Είναι ελκυστικά εκμυλιζόμενο θυλώδες καρκίνωμα, το οποίο κάνει και κολοειδές. Μεγάλη παγίδα. Και κυρίως η μεγάλη παγίδα είναι να μην ψάξεις αρκετά για να το βρεις, αλλά να πεις εντάξει, ένας κυστικός όζος είναι, θέλει ψάξιμο ο κυστικός όζος. Και εδώ είναι μια περιοχή που δεν βλέπεις, είναι μόνο κολοειδές, από ό,τι βλέπω, και λίγο τέτεκτους, εδώ δεν έχει κυταρικά στοιχεία μέσα, αλλά πιθανότατα είναι από την περιοχή Φλεγμονής γύρω, γιατί βλέπω αυτά τα σκοινιά που βλέπουμε συνήθως όταν υπάρχει τηλεφωνηταρική θηροειδίτιδα. Μπορεί να έχει πάρει η βελόνα και από δίπλα. Έτσι, θέλει καλό ψάξιμο. Λοιπόν, κάνουμε ένα άλλο. Τώρα, είμαστε ακόμη στο θυλώδες καρκίνωμα. Δεν βιάζομαι να σας πάω να το κάνουμε, να δούμε τι μάθαμε. Θα σας δείξω και τέτοια. Απλά δεν βιάζομαι για να δούμε τη μεθόδευση. Λοιπόν, βλέπουμε πάλι ένα επίκρισμα, το οποίο είναι λίγο κολοειδές, φαίνεται ήδη σε αυτή τη μεγέθυνση να είναι ελευθοκυταρικό, για να το βάλω στη μεγαλύτερη μεγέθυνση, όντως έχουμε εδώ ελευθοκυταρικά στοιχεία, έτσι, αλλά εκεί πάνω κάτι είδα, για να το κατεβάσω λίγο πιο κάτω. Αυτό εδώ δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει, γιατί βλέπουμε μία ανισοκαρίωση με μεγάλους πυρήνες, λίγο επιμυκισμένους και μία έτσι καλή διατήρηση του κεταλοπλάσματος. Και να βάλουμε κάτω, γιατί μπορεί και ένα οξύφυλλο, μία οξύφυλλη περιοχή να μας το κάνει αυτό. Όμως αυτό εδώ δεν είναι αυτό. Δεν μου αρέσει που τα κύτταρα αυτά είναι λίγο σαν να διατηρούν έτσι τα περιγράμματά τους εκεί. Είναι μεγάλα, μεγάλοι πυρήνες. Εδώ πέρα δεν είναι ακριβώς έγκλειστο, αλλά σαν να πάει να κάνει. Αρκετή διατήρηση του κυταροπλάσματος και λίγο σαν φουσκωμένα τα κύτταρα. Αυτό το βλέπετε στο θυλώδες καρκίνωμα πολλές φορές. Είναι ένα θυλώδες καρκίνωμα. Σε έδαφος λευκοκυταρικής φλεγμονής. Να δούμε κι άλλο. Άπειρες μορφολογίες φυσικά. Δεν θέλω να σας δημιουργήσω ανασφάλεια, αλλά η βιοψία δεν είναι εύκολη, πρέπει να ξέρεις βέβαια αρκετά. Εδώ πέρα έχουμε ένα κακό επίχρησμα, δέστε πόσο χάλια επιστρωμένο είναι, δέστε μόνο αυτό, θα σας πω και τίποτα άλλο, φαίνεται αυτό ότι είναι πολύ χάλια η επίστρωση, το κοιτάξτε επίστρωση, έτσι. Παρόλα αυτά, εδώ έχει συσσωρευτεί το αίμα. Αυτό το βλέπουμε πολλές φορές, συσσωρευμένο το αίμα εδώ πέρα. Εμείς όμως εδώ βλέπουμε να έχει κυταράκι και πηγαίνουμε αμέσως εκεί, γιατί δεν μας αρέσουν κιόλας, κολοειδές δεν έχει. Και τα βλέπω να διατηρούν και το κυταρόπλασμα. Και επίσης τα βλέπω να κάνουν θυλώδη διαμόρφωση, το βλέπουμε εδώ. Κύλι, κυρτή. Αρκετά διατηρημένο το κυταρόπλασμα. Προφανώς είναι νεοπλασματικό. Εδώ και νομίζω εδώ φαίνεται ακόμη καλύτερα. Μπορεί να είναι και τόσο ευάλωτο αυτό, γιατί παρέχει. Δέστε, είναι ψηλά τα κύτταρα σχετικά. Έτσι. Εδώ επιμυκισμένο, κοιτάξτε κάτι επιμυκισμένους πυρήνες και κοιτάξτε εδώ αυτό τι αποστρογγύλωση, αυτό το πράγμα το αποστρογγυλωμένο που κάνει, αυτό αντιστοιχεί σε αυτές τις σκουαμόιτ περιοχές που βλέπουμε στο Τόλσε Βάριαντ, που νομίζω ότι πάνε γίνουν πλακώδη τα κύτταρα. Εντάξει, αυτό εδώ δεν μου αρέσει καθόλου, δεν σαφώς είναι θυλώδης καρκίνωμα αυτό. Και εδώ ένα άλλο θυλώδης καρκίνωμα, το οποίο, για να δούμε πάλι, έχουμε να κάνουμε ένα λευκοκυταρικό επίκρισμα. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο βέβαια, γιατί βλέπουμε... Πατήσατε πάλι αυτό το... Μήπως πάτησα κάτι. Ναι. Ακουάει, δεν είναι. Ακουάει. Αυτό. Ωραία. Να πάτησα πάλι. Λοιπόν, εδώ θέλω να προσέχετε λίγο. Λοιπόν, εδώ έχω ένα το οποίο είναι λευκοκυταρικό, έτσι. Βλέπω μικρά κύτταρα, λευκοκυταρικά, όμως βλέπω και κάτι αθροίσεις και πολλά ελεύθερα. Για να το δω λίγο σε μεγαλύτερη μεγέθυνση.
Εδώ είναι κάτι κύτταρα, τα οποία κοιτάξτε πώς είναι. Εδώ, σαν πλακώδη λιγάκι, μεγάλη, αρκετά οι πυρήνες, μεγάλη αρκετά και σαν να πάνε να κάνω να φρύσεις έτσι με άφθονο κυταρόπλεσμα. Για να βρω λοιπόν καμία καλύτερη θέση από αυτό που θέλω να δείξω εδώ. Δηλαδή, έχω τέτοια κύτταρα μέσα. Εδώ πάλι μια τέτοια άφρηση, νεοπλασματική, μέσα σε φυγμό υπόστομα. Εδώ. Εδώ έχει κάτι τέτοια. Μεγάλα, σαν πλακώδι λιγάκι, αλλά ούτε πλακώδι. Αυτό το πράγμα της συνέχεια δέχει. Δεν αντέχει, φαίνεται. Λοιπόν, εδώ. Και εδώ είναι πιο χαρακτηριστικό, λοιπόν αυτό έψαχνα. Αυτό εδώ είναι πιο χαρακτηριστικό, το βλέπετε, σαν πλακώδη τα κύτταρα. Φανταστείτε τώρα, για να είμαστε πιο σωστοί, ότι όλο αυτό είχαμε και ψαμώδη σωμάτια. Φανταστείτε, τι θα λέγαμε ότι είναι. Φιλόδες καρδιάμα. Ναι, αλλά τι. Διάχυτη σκλητική ποικιλία. Θα σας δείξω ένα κυταρολογικό όπως είναι, που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το είχα μερικές φορές. Τώρα εδώ προφανώς θα ήταν σε άλλο πλακάκι, γιατί το διαγνώσαμε αυτό. Η διάχυτη σκλητική ποικιλία μπορεί να έχει τόσο πολλά λεπτά κύτταρα. Βέβαια σε υποψιάζει το κλινικό, γιατί σου λέει έχει πιάσει εδώ τον ένα λογό. Μπορεί όμως να είναι και μικρότερα. Δεν έχω δει διάχυτε σκλητικέ και 1,5 και 2 εκατοστά. Πολύ χαρακτηριστική εικόνα. Αυτά τα κύτταρα με τη χαμηλή συνοχή που μοιάζω λίγο με πλακώδη και κάνει πολλά ψαμώδη σωμάτια. Έχω κάνει δύο εικόνες αν προλάβω να σας δείξω μετά. Ένα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τώρα, άλλο. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη κανένας τώρα να υποτυποποιήσει κιόλα. Φτάνει να πείτε ότι είναι υπό το γενόπλασμα. Αυτό επαρκεί. Δεν τρελαθούμε κιόλα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ένα κυταρογρυφέστατο υλικό, το οποίο δεν έχει κολοϊδές και έχει μόνο αυτά τα κύτταρα, τα οποία γενικώς είναι οι πυρήνες, δεν είναι πολύ μεγάλοι, δεν έχουν αυτή τη διώγωση, κάνουν φυλάκια, το βλέπετε εδώ πώς είναι, έτσι, εδώ νομίζω σε αυτή τη μεγέθυνση το βλέπετε, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εδώ τα βλέπετε φυλάκια, μικρά φυλάκια κάνει. Μικρά φυλάκια. Θυμίζει πάρα πολύ αυτό που έδειξα προηγουμένως, είναι κλασικά μια κλασική φυλακιώδης νεοπλασία. Μπορεί να είναι και ένα αδένωμα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν είναι διθυντικό ή όχι, οι πυρήνες δεν είναι πυρήνες θυλώδους καρκινώματος, θα το πούμε φυλακιώδη νεοπλασία ή πιθανή φυλακιώδη νεοπλασία όπως ξέρουμε. Και τώρα βλέπουμε ένα άλλο από έναν άνθρωπο 60 χρονών. Γιατί το λέω το 60 χρονών. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ. Καταρχήν θα μου πείτε, είναι ένα πράγμα χοντροεπιστρωμένο. Κύτταρα φαίνονται, αλλά έχει πολύ υλικό μέσα, το οποίο δεν έχει πυρήνες. Είναι νεκρωτικό υλικό. Είναι ένα νεόπλασμα που κάνει νέκρωση. Όταν έχω ένα νεόπλασμα που κάνει νέκρωση σε έναν άνθρωπο 60 χρονών, πάω για αναπλαστικό καρκίνωμα. Γιατί νέκρωση μόνο το αναπλαστικό καρκίνωμα κάνει. Και πράγματι, άμα το βάλω λιγάκι σε μεγαλύτερη μεγέθυνση, θα δω τα κυτταρικά στοιχεία του, τα οποία είναι χάλια. Πολλά είναι με υπόστροφες αλλοιώσεις, δεν είναι καλοδιατηρημένα γιατί νεκρώνονται, αλλά βλέπετε μεγάλους πυρήνες, διάχυτο πρότυπο ανάπτυξης, έχει πολυμορφία που δεν την είδαμε μέχρι τώρα, έτσι έχει μια πολυμορφία, αυτό το κύτταρο, είναι αλλιώτικο από το διπλανό του, αλλιώτικο από εδώ, δεν είναι πολύ μεγάλη πολυμορφία, αλλά να κοιτάξετε τώρα αυτό το κύτταρο, τι πυρήνα έχει. Μπορεί να έχει μπιζάρ πυρήνες, μπορεί να έχει γιγάντιους πυρήνες, έτσι. Είναι ένα διαφοροποιητό καρκίνωμα το οποίο σχεδόν πάντα έχει μέσα και πολυμορφοπύρηνα. Λόγω της νέκρωσης έρχονται και έχουμε και πολυμορφοπυρηνική πρόσμιξη. Λοιπόν, για να βάλω κι άλλο ένα, έχω ένα πλαστικό, να δω αν είναι το ίδιο ή άλλο. Θέλω να πω και αυτά διαφέρουν μεταξύ τους. Μπορεί να έχετε ένα τρακτόμορφο, μπορεί να έχετε ένα να μοιάζει με μυελοειδές. Δηλαδή δεν είναι όλα το ίδιο και αυτά. Αλλά σημασία έχει να μπορέσει να το διαγνώσει, γιατί αν το διαγνώσει. Αυτό ναι, συνήθως δεν χειρουργείται τώρα βέβαια, αλλά βέβαια όσο αλλάξανε. Α, είναι τα ίδια.
Ακουάιρο είμαστε. Φωτισμό, φωτισμό. Α, μήπως είναι ο φωτισμό. Φωτισμό. Μπράβο. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ, ναι. Εδώ επίσης βλέπω ένα επίκρισμα, το οποίο το βέβαια πάλι δεν έχει κολοϊδές. Έχει αρκετά που λες τι είναι αυτά, γιατί έχει πολύ νεκρωτικό υλικό, πολύ νεκρωτικό υλικό. Και ψάχνοντας μέσα σε αυτό το νεκρωτικό υλικό, τι θα βρω. Θα βρω, κοίτα ένα τέτοια. Να, πολύ ωραία. Διάχυτο. Διάχυτο, έτσι. Εδώ κάνει και κάτι παράξενα που είναι σαν... Κοιτάξτε εδώ τι είναι. Νομίζω φαίνεται εδώ αυτός ο πυρήνας πάντα λίγο κοστάρι. Α, εδώ είναι ακόμη καλύτερα. Σαν σίγνε τριν γίνονται μερικά, έτσι, το βλέπουμε κι αυτό. Ό,τι θες μπορείς να δεις. Μπορεί να δεις πιο πολύ να εδώ, κοιτάξτε πυρήνα. Κανένα δεν μοιάζει με το άλλο. Όλα αυτά είναι διαφόρου μεγέθους νεκρωτικά και βέβαια έχει και κάποιο προβοπύρινα. Σε ένα υπόστρωμα το οποίο είναι ένα βρώμικο υπόστρωμα πολλές φορές λόγω της νέκρωσης, αλλά σίγουρα δεν βλέπεις αυτό το καθυσυναστικό κολοϊδές. Και αυτό είναι που έλεγα στην αρχή, γιατί αυτή η χρώση είναι τόσο καλή, γιατί αμέσως έχει το φοβερό κοντράστ. Έχει κοντράστ ανάμεσα στο κυταρόπλασμα με τον πυρήνα, το πολύ ωραίο, και έχει και ένα κοντράστ ανάμεσα τι background έχεις. Έχεις λευκή κύτταρα, έχεις κολοϊδές, τι background έχεις. Είναι πάρα πολύ κλασικό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ένα άλλο νεόπλασμα. Ήρθε η ώρα του. Λοιπόν, εδώ έχω ένα, έχω ένα επίχρησμα το οποίο έχει αίμα, έχει μια πρόσμιξη κολοϊδούς και βέβαια αρχίζω και ψάχνω να δω καμία περιοχή και βρίσκω μια περιοχή που έχει αυτά τα κυταράκια. Αυτά τα κυταράκια. Σχεδόν δεν τα βλέπεις γιατί είναι μεμονωμένα και είναι μέσα σε αυτό το... Εδώ βλέπω ένα διπύρινο. Το βάλω λίγο πιο στο κέντρο. Αυτό εδώ. Και αυτά εκεί τα κυταράκια. Τι γνώμη έχετε για αυτά. Πολύ έκεντρος ο πυρήνας, έχει φύγει και κοιτάξτε τι χρωματική που κάνει την καλσιτονίνη μέσα, την κοκκίωση αυτή της καλσιτονίνης, το επίθεσμα με το μυελοειδές, αν δεν έχεις πολλά και εδώ έχει και ένα πολύ πυρήνο, κοιτάξτε πόσο έντονη είναι αυτή η κοκκίωση. Τώρα αυτά που σας δείχνω είναι κλασικά βέβαια, μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο το μυελοειδές, έτσι. Μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο το μυελοειδές, αλλά άμα δει κανένας αυτή την εικόνα εδώ, πραγματικά, κοιτάξτε πώς είναι. Και σαν ένα αχλάδι πολλές φορές, είναι πιο φουσκωμένο το κυταρόπλασμα και γεμάτο με αυτή την κοκκίωση μέσα. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Απλώς πρέπει να το δεις, πρέπει να το προσέξεις, γιατί μπορεί πάνω στη ρουτίνα της δουλειάς, επειδή κάνει και το κολοϊδές μέσα και επειδή δεν είναι πολλά τα κύτταρα, να ξεφύγει. Γι' αυτό θέλει προσοχή το τι βλέπουμε. Για να δούμε ένα άλλο κολοϊδές τώρα. Πρέπει να αποφέρει να κάνουμε και ένα τεστάκι, αν θέλετε μπορούμε να το κάνουμε, να φτιάξω και ένα σεμινάριο να σας δώσω να δείτε. Στο τέλος το βλέπετε το τεστ. Στο τέλος το βλέπετε, ναι. Α, ωραία, τέλεια. Α, ωραία. Θα ετοιμάσετε κάτι, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είναι ένα χαλασμένο επίδεσμα. Είναι ένα μυελοειδές. Σας το δείχνω απλώς ότι μπορεί να έχετε και ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό διαφέρει από τον τέτριτος που έχουμε μόνο που σας έδειξα στην αρχή. Γιατί? Γιατί αυτό είναι τον τέτριτος, αλλά βλέπετε μέσα πυρήνες διατηρημένους. Κάτι γίνεται με αυτούς τους πυρήνες, εντάξει, τους βλέπετε. Δηλαδή εδώ πέρα φαίνεται ότι ήταν μια κυταροπληθής αλλίωση που επιστρώθηκε με έναν τρόπο απαράδεκτο και συνέβη αυτό που συνέβη. Η γνώση των artifact και το τι έχει γίνει είναι πολύ σημαντική στη βιοψία νεβελώνων. Γιατί φανταστείτε, όπως σας είπα, ότι ξεριζώνουμε τον ιστό και τον τρέφουμε μετά πάνω σε ένα πλακάκι. Και πρέπει λιγάκι να πάμε το βέλος του χρόνου πίσω για να το πω, όπως είναι τώρα και τις μόδες με αυτά που βρήκαν οι Ρώσοι, λέει, πήγανε το βέλος του χρόνου προς τα πίσω. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο να δούμε τι έγινε με αυτή την επεξεργασία και έγινε έτσι. Λοιπόν, έχω τώρα αυτό το επίθεσμα, το οποίο όπως το βλέπετε στην αρχή, θα πείτε, είναι ένα λεμφοκυταρικό επίθεσμα.
δεν είναι αυτό το τελικό επίδεσμα, είναι ένα μυελοειδές καρκίνωμα. Γι' αυτό πάντα κατεβαίνουμε και βλέπουμε σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις. Και μάλιστα πρόσφατα ήμουν reviewer σε ένα άθρο που ήθελαν κάποιοι να δημοσιεύσουν ότι κάνανε λάθος και είπαν ένα μυελοειδές, το είπανε θυροειδίτιδα, το είπανε λεφικό και θέλανε να το δημοσιεύσουν. Και τους απάντησα βέβαια και εγώ ότι αυτό είναι γνωστό, ότι είναι ένα πίτφολο. Είναι ένα γνωστό πίτφολο αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει. Γιατί εδώ, στο κουτάκι να βάλουμε φωτισμό, που θα δούμε λιγάκι τα κύτταρα. Δεν ξέρω αν αυτό δεν καταφέρει. Αν δεν καταφέρει ο φωτισμός μου να το δείξει. Εδώ ήθελα περισσότερο φωτισμό. Για να προσπαθήσουμε πάλι με αυτή την διέθεση. Δυστυχώς δεν το φωτίζει αρκετά. Εγώ το βλέπω εκεί, αλλά και εδώ μπορείτε να δείτε αυτά εκεί. Βλέπετε ότι έχουν και την κοκκίωση και μεγάλα. Εδώ σαν να κάνουν και μια άθληση και είναι και αρκετά μικρά. Και αυτό είναι η παγίδα του το μυελοειδές. Υπάρχει βέβαια και το αναπλάστικ type του μυελοειδούς που να σου γίνει σαν αναπλαστικό, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο. Πιο πολύ μας βοηθάει όταν βλέπουμε μερικά πολύ επιμυκισμένα, πάρα πολύ επιμυκισμένα. Για να δούμε ένα άλλο. Θα συζητήσουμε και την καλσιτονίνη σε αυτά τα δύο περιστατικά. Ναι, θα είναι ο υποψιαστής. Το μυελοειδές καρκίνωμα είναι το πιο εύκολο. Φτάνει να το υποψιαστείς. Άμα το υποψιαστείς, μπορεί να. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα μυστήριο. Μετράς την καλσιτονίνη. Αλλά φτάνει να το υποψιαστείς. Γιατί δεν έχει γίνει αποδεκτό, τουλάχιστον στην Αμερική. Εδώ πέρα στην Ευρώπη είναι μερικοί το κάνουν ρουτίνα την καλσιτονίνη. Αλλά δεν το έχουν αποδεχτεί και όλοι. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο. Γιατί στην καλσιτονίνη, να ξέρετε, γίνονται και πολλές ψευδοστατικές μετρήσεις. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί έχουν χειρουργηθεί πολλοί άνθρωποι λόγω ψηλής καλσιτονίνης που ήταν ψευδείς μετρήσεις για κάποιο λόγο βγαίνανε θετικές. Είναι ένα πρόβλημα που έχουμε με την καλσιτονίνη. Αλλά γενικώς βοηθάει πάρα πολύ. Και αυτό που φαίνεται λεφοκυταρικό είναι ένα τέτοιο, ένα μυελοειδές καρκίνωμα, το οποίο είναι όσοι σε δουλειά δεν έχει πολλά κύτταρα και μπορεί να σου ξεφύγουν. Δέστε εδώ πέρα πόσο μπορεί να σου ξεφύγει αυτό. Φαίνεται όμως, γιατί το λεφοκύταρο δεν έχει κανένα λόγο να έχει τόσο κυταρόπλασμα σε τόσο έγκεντρη θέση το πυρήνα και ένα κυταρόπλασμα τόσο πολύ και με την κοκκίωση μέσα. Κοιτάξτε τα εδώ να δείτε. Ήδη σε αυτή τη μεγέθυνση τα βλέπετε. Δεν έχει κανένα λόγο. Το λεφοκύτταρο έχει ένα ριμ γύρω-γύρω από ένα κυταρόπλασμα. Έτσι, το οποίο μπορεί να είναι λίγο έγκεντρο, αλλά γενικώς έχει αυτό. Δεν έχει κανένα λόγο αυτό. Είναι ένα επιθυλιακό κύτταρο. Για να δούμε και αυτό εδώ τώρα. Φοβάμαι ότι έπεσε από το χρόνο μου έξω. Και εδώ βλέπετε κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ένα επίδεσμα το οποίο δεν έχει κολοειδές. Δέστε το πόσο χάλια το έχουν επιστρώσει βέβαια, έτσι. Και βλέπω κάτι κύτταρα που έχουν ιώδες κυταρόπλασμα. Ιώδες. Αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα. Να δέστε εδώ πώς είναι το χρώμα. Αυτό εδώ. Θα το βάλω σε λίγο μεγαλύτερη μεγέθυνση. Ελπίζω να μου το δείτε. Εδώ το βλέπετε. Και βλέπουμε το mirror image των πυρήνων, το διπύρινο. Έτσι. Βλέπουμε. Εδώ είναι τίγκα στο αίμα βέβαια, για να δούμε πώς πάμε κάπου καλύτερα. Εδώ πάλι οι πυρήνες είναι έτσι. Εδώ έχουν πάει κάπως μαζί. Αλλά δεν είναι πολύ έγκεντροι. Βλέπετε ότι περισσεύει μετά τους πυρήνες κυταρόπλασμα. Δεν είναι όπως το μυελοειδές καρκίνωμα. Είναι ένα κυταρικό καρκίνωμα. Νεόπλασμα, όχι καρκίνωμα. Νεόπλασμα αυτό. Και να ξέρετε με αρκετή πολυμορφία, δηλαδή αρκετή ανισοκυτάρωση και ανισοκαρίωση. Βλέπουμε κύτταρα μικρότερα και μεγαλύτερα. Και να ξέρετε ότι ειδικά στα οδοκυταρικά, αυτό το λέω και για το ιστολογικό, όταν έχουμε μονομορφία, μικρό κύτταρο και μονόμορφο, είναι πολύ χειρότερα, είναι πολύ πιο ύποπτο να είναι καρκίνωμα από ότι αδένωμα. Και εμείς τα αδενώματα έχουν συνήθως, που είναι συνήθως και πιο μικρά, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανισοκυτάρωση. Βλέπεις κάτι μεγάλα κύτταρα με κάτι μπιζάρτιες. Όταν έχεις ένα πληθυσμό μικρό, οδοκυταρικό με ένα, αλλά μικρό και μονόμορφο, αυτό είναι κατά κανόνα καρκίνωμα. Εντάξει, έχουμε δηλαδή ενδείξεις και από τη μορφολογία. Όσο πιο πολύμορφο είναι, τόσο πιο αθωωτικό είναι. Ειδικά για το μυκτερικό νεόπλασμα, το λέω αυτό. Για να δούμε και ένα άλλο. Εδώ πάλι έχουμε, πάλι ένα αίμα. Μη σας κάνει εντύπωση ότι τα ογκοκυταρικά έχουν τεράστια πρόσμιξη αίματος. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητα στην αιμορραγία και είναι και οι κατεξοχήν αλλοιώσεις που κάνουν πώς δεν φαίνεται η αλλοίωση.
νεκρώνονται τόσο πολύ, αιμορραγούν τόσο πολύ στην εφενή. Και δύο-τρία περιστατικά που είχαμε έντονο ενδοθυρεωτικό αιμάτωμα που πολλούς ο άρρωστος που πρίστηκε και έγινε, ήταν από κοκκιταρικά. Αιματώνουν πάρα πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι στην αιμορραγία. Γι' αυτό και κλασικά έχουν πολύ μεγάλη πρόσμηξη αίματος. Δεν μπορούσε να το αποφύγει. Εδώ η βελόνισσα το ξέρατε, θα έπρεπε να είναι πολύ λεπτές. Και βλέπουμε εδώ μια μονομορφία, είναι αυτό που σας είπα πριν. Εδώ ήταν από ένα καρκίνωμα. Δέστε τα κύτταρα, είναι πιο μικρά, είναι οξύφυλλα, αλλά δεν έχουν αυτή τη χαρακτηριστική πολυμορφία με τα πυρήνια που κάνει το κοκκιταρικό αδένωμα. Αυτό είναι από ένα κοκκιταρικό καρκίνωμα. Συνήθως είναι και μεγαλύτερα και σχεδόν πάντα έχουν μια πολύ παχιά κάψα. Όταν βλέπετε νεόπλασμα στο θυρεοειδή, θυλακιώδες ή κοκκιταρικό, να απουσιάζει η κάψα ή να είναι πολύ λεπτή, μην το φοβόσαστε. Όλα τα καρκινώματα κάνουν παχιά εινόδη αντίδραση. Λοιπόν, έχω κάτι άλλο πιο δύσκολα. Θα προτιμούσα, αν θέλετε, δύο λεπτά να ξαναγυρίσω στο άλλο για να σας πω λίγο για τον Μπεθέσδα. Θέλετε? Ναι. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι για τον Μπεθέσδα. Κάτσε τώρα, τι έχω κάνει εδώ. Αυτό, γυρνάω τώρα εδώ. Γιώργο, πώς μπαίνω? Πρέπει να κλείσω αυτό πιθανότητα. Να κλείσω και αυτό. Εδώ. Όχι. Πατάω το Microsoft PowerPoint, μα δεν μπορώ να έχω slides. Α, αυτά είναι τα slides. Ναι, δεν κατάλαβα. Όχι, εντάξει. Για την τρόπη διαφάνεια που είναι. Θα το δείξει, δεν θέλει να το δείξει. Όχι, εντάξει. Ξεχάστηκα. Νόμιζα ότι δεν έχω θέλει. Λοιπόν, απλώς να θυμίσω για τους ιστολόγους κυρίως αυτό που λέμε diffuse sclerosis invariant, γιατί έχω προσέξει ότι δεν το ξέρετε αυτή την αλλίωση, είναι άφθονα ψαμώδη σωμάτια, άφθονες λευκοκυταρικές διαιτήσεις και μέσα εκεί κάπου βλέπει κανένας αυτά τα κύτταρα που σας είπα, τα οποία μοιάζουν με πλακώδη. Εντάξει, αυτό, τα οποία νομίζω ότι βλέπεις πλακώδες. Με άφθονα ψαμώδη και άφθονη ίνωση πολλές φορές, αυτό είναι ο διάκριτος σκληρωτικός τύπος. Είναι ένα καρκινώμα το οποίο κάνει πολύ γρήγορα μετάσταση. Είναι σε πολύ νέους, κάνει πολύ γρήγορα πνευμονική μετάσταση, αλλά δεν είναι και τόσο κακό το overall η επιβίωση. Δηλαδή, κάποια περιστατικά που έχω παρακολουθώ ζουν ακόμη, ας πούμε, και δεν πάνε άσχημα. Εγώ θα φοβάμαι πάρα πολύ την Hobnail variant και την Columnar cell variant. Είναι πολύ κακά. Αυτά είναι πολύ κακά και υπάρχει τώρα και μία που έχουν περιγράψει το micropapillary carcinoma, τα οποία πραγματικά γίνονται ανθεκτικά στο ιόδιο και πάνε χάλια. Κλείνω την παρένθεσή μου. Αυτό είναι το ταρολογικό που βλέπουμε από αυτό. Αυτά δεν θέλω να σας τα πω. Σας τα πω πλήρη. Οι παγίδες, όχι, αυτά δεν θέλω τώρα. Να πω ότι για τους συναδέλφους εδώ που βλέπουν βιοψία, μην μπερδεύουμε το παχιά, το άφθονο υλικό με το νεοπλασματικό. Γιατί είναι μια παγίδα, το έχω δει πολλές φορές, ένα τέτοιο υλικό να το πούνε ότι είναι ύποπτο είναι νεόπλασμα. Όχι, δεν είναι υποπτωτικό ενόπλασμα, γιατί οφείλεται στο ότι είναι πολύ παχιά η επίστρωση και έχει πάρει πολύ καλό υλικό και το βλέπετε στο ότι έχει άφθονο εινόδης υπόστρωμα μέσα και βασική μεμβράνη από τα μικροθυλάκια εδώ, έχει τέτοια μικροθυλάκια διάφορα. Αυτό είναι καθησυχαστικό, δεν με προβληματίζει καθόλου. Επίσης, τα επιχρήσματα με οξύφυλλα κύτταρα τα βλέπουμε παντού. Εδώ οξύφυλλα κύτταρα, εξαρτάται τι λέμε οξύφυλλο, θέλει λεπτομέρεια εδώ. Υπάρχουν διαγνωστικά κριτήρια που δεν μπορώ τώρα να επεκταθώ. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη διάφορα πράγματα. Στο FNA παραθυροειδούς, άμα σας ζητάνε, εγώ το έχω δημοσιεύσει αυτό, ότι είναι πηγή λαθών και τώρα το έχει γίνει αποδεκτό. Το έχουμε πει από το 2007, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις έναν υπερπλαστικό ζωτο θυροειδούς, εκτός αν είναι πολύ κολοειδής όζος και έχει πολύ κολοειδές, οπότε λες είναι θυροειδής και όχι παραθυροειδής. Δεν υπάρχει όμως παθογνωμονική εικόνα παραθυροειδούς. Την ίδια περίπου εικόνα κάνει με ένα αδενοματόδη υπερπλαστικό. Πρέπει να έχουμε τα κότσια και τη γνώση, να πούμε στον κλινικό ότι αυτή η διάγνωση δεν γίνεται να αποκλείσεις ένα παραθυροειδή όταν έχεις μια κεντροδοηθή αλλίωση. Η FNA δεν μπορεί να δίνουμε πάρα πολλά ανεπαρκή, κάτι πάει στραβά. Δεν μπορεί να δίνουμε πολλά προσδιόριστα, θα σας πω τι είναι. Ούτε πολλά ψευδοθετικά, ούτε πολλά ψευδοσαρνητικά. Όλα είναι μετρημένα, πρέπει να είμαστε μέσα στα πλαίσια και όταν κανένας στην αυτοαξιολόγηση βλέπει ότι κάπου ξεφέρει, πρέπει να προσπαθεί να το διορθώνει. Τώρα, αυτό το σύστημα, δύο λόγια θα πω σε αυτό, είναι το σύστημα Bethesda που χρησιμοποιούμε, που το πρωτοβγήκε το 2010. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις γιατί διάφορα
οι Άγγλοι θέλανε το δικό τους, οι Ιταλοί επιμείνανε πάρα πολύ στο δικό τους, που ήταν πενταβάθμια συστήματα. Αλλά νομίζω ότι τώρα πια έχει γίνει διεθνώς αποδεκτό αυτό το σύστημα. Και αυτό γιατί, όχι γιατί είναι απαραίτητα το καλύτερο, γιατί σε αυτό έχουν γίνει πάρα πολλές μεταναλύσεις. Το να έχεις ένα διεθνές σύστημα που διευκολύνει πάρα πολύ και τις μελέτες και τις ανταλλαγές μεταξύ των εργαστηρίων και την κατανόηση και τελικά και το management σε τελική ανάλυση. Και έχει γίνει πλέον αποδεκτό και από την Ασία και από την Αμερική και από την Ευρώπη. Έχουμε μία σαφώς καλοήθη κατηγορία, τη 2. Έχουμε μία σαφώς, μία ύποπτη κατηγορία, την 5 και μία σαφώς κακοήθη, την 6, που συνήθως εδώ είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και συνοδεύονται και με τυποποίηση, λέμε δηλαδή ύποπτο για φυλώδες, ύποπτο για μυελοειδές, ύποπτο έτσι. Αλλά έχουμε μία ασαφή κατηγορία μη διαγνωστικού, που γίνονται αρκετά λάθη, γιατί κάποιοι διστάζουν να πούνε ότι αυτό απλά δεν είναι διαγνωστικό. Και έχουμε μία μεγάλη κατηγορία εδώ, την κατηγορία 3 που είναι το απροσδιόριστο, που περιλαμβάνει και βέβαια την κατηγορία 4 που έχουν μπει όλα τα φυλακιώδη νεοπλάσματα που τα είχαν οι άλλοι στα προσδιόριστα ή στα ύποπτα, τα βάλανε στην Μπεθέστα σαν μια ειδική κατηγορία ότι είναι ύποπτο ή, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι ένα φυλακιώδη νεόπλασμα που δεν μπορούμε να πούμε καλόηθη ή κακόηθη. Ο σκοτωμός γίνεται σε αυτή την κατηγορία που είναι atypia for determined significance, follicular lesion of determined significance, huffle cell lesion of determined significance. Αυτά είναι κατηγορίες ενδιάμεσες. Που έχουμε ένα 5-15% να είναι το ρίσκο για κακοήθεια, έτσι, και πρέπει να καταλαμβάνουμε τη βιοψία σε αυτή την κατηγορία εδώ, και ουσιαστικά, λοιπόν, θα μπαίνω απευθείας στις βελτιώσεις του 2017. Η κατηγορία 3 ήταν δύο πράγματα. Πρώτον, να είναι άτυπα κύτταρα σε ένα κατά τα άλλα καλό ήθης υπόστρωμα, αυτή ήταν μία περίπτωση, το ΑΣ. Και η δεύτερη περίπτωση ήταν το φλάσ, το οποίο ήταν η γκρίζα ζώνη. Δηλαδή, όχι άτυπα κύτταρα, αλλά πολλά. Άρα, μικροθυλακιώδης περίπτωση, κυταροβληθή όρου που δεν ξέρουμε. Δεν έγινε τόσο πολύ κυταροβληθέ, να το πούμε, καρκίνο, με νεόπλασμα, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Το ΑΣ δεν είναι τόσο πολύ άτυπα τα κύτταρα, να τα πούμε κατηγορία 5, τα λέμε 3 γιατί τα βλέπουμε. Στο Μπεθέστα 2017 τώρα τι ήταν. Θα επιλέξει το κάθε εργαστήριο, θέλει να χρησιμοποιεί αυτή την ορολογία αυτή, για να μην μπερδεύουμε του κλινικού. Μπορούμε να το λέμε ΑΣ, αυτό είναι η πρόταση, και από εκεί και πέρα μπορούμε να υποκατηγοριοποιούμε αν θεωρούμε ότι είναι ΑΣ λόγω κυταρικών χαρακτηριστικών, ότι έχει πυρήνες θυλώδης και ακινόμενος, ας πούμε, ή λόγω αρχιτεκτονικής, ότι κάνει θυλές, ή μεικτή, τα κάνει και τα δύο, ή not otherwise specified, ή είναι με κύτταρα χύφθη που έχουμε το πρόβλημά μας. Γίνεται λοιπόν μια υποταξινόμηση, αλλά σαφώς επιλέγουμε ΑΣ ή ΠΛΑΣ, αυτό είναι το ένα. Στην κατηγορία 4 το κάθε εργαστήριο διαλέγει. Θέλει να λέει ύποπτο για φυλακιώδες νεόπλασμα ή φυλακιώδες νεόπλασμα. Αλλά αυτό το πράγμα ή το ένα ή το άλλο, για να είναι πιο διεθνώς στανταρισμένο, επιλέγει το κάθε εργαστήριο. Συστήνεται η διενέργεια μοριακών τεστ στην κατηγορία 3 προφανώς, έτσι. Αυτό εξαρτάται τι τεστ δίνει. Δεν ξέρουν καθόλου οι κλινικοί τι δίνουν. Είναι τελείως ανόητο σε μια φυλακιώδη ποικιλία, πιθανή φυλακιώδη ποικιλία, να ζητά μπειράφ. Το πειράφ δεν είναι ποτέ θετικό σε φυλακιώδη νεοπλάσματα. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει καμία περιγραφή που όντως αξιόπιστα, γιατί πρόσφατα κάνουμε και μία μελέτη σε υλικά από το Human Genomic Atlas που μας δίνουν περιστατικά και βλέπω ότι και εκεί έχουν γίνει κάποιες λανθασμένες υποταξινομήσεις. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια, γιατί είναι από διάφορα κέντρα τα υλικά και δεν υπάρχει, ακόμη και σε αυτές τις μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες, υπάρχουν και εκεί λάθη. Άρα, τα μοριακά τεστ μπορούμε να ζητάμε αυτά τα profiler, αυτά που δίνουν, τα kits που δίνουν, που βλέπουν διάφορα μονίδια, και αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό για την Ελλάδα. Με αυτά τα λεφτά που στοιχίζουν, αυτά τα τεστ που προτείνονται, στην Ελλάδα γίνεται μια θηριοδεκτομή. Αυτά είναι καλά για την Αμερική, που είναι πάρα πολύ ακριβές θηριοδεκτομές και γι' αυτό έχουν τα πληρώνοντα ταμεία αυτά τα τεστ. Ενθαρρύνονται οι επιπλέον σημειώσεις. Να λες αυτό που λέμε προφορικά, ότι κοίτα να δεις, εδώ αισθάνομαι ασφαλής, εδώ δεν αισθάνομαι ασφαλής, και κάποια άλλα πράγματα. Και βέβαια επανακαθορίστηκε για το ρίσκο και οι συστάσεις, κοιτώντας τον IFP σαν καλοήθεια, αυτή που λένε ότι είναι καλοήθεια, και σαν IFP αυτή που λένε κακοήθεια, που βέβαια το ρίσκο βγαίνει πάντα ψηλότερο σε κάποιες κατηγορίες, ειδικά στην κατηγορία 3, γιατί προφανώς μπορεί να είναι αυτή η όγκη μέσα, αν τους θεωρήσεις κακοήθεις, προφανώς ανεβαίνει το ρίσκο για κακοήθεια. Και έτσι βγήκαν, όπως βλέπετε, κάποια άλλα. Βγαίνει, ας πούμε, εδώ πέρα το ρίσκο για κακοήθεια 10-30%, είναι πάρα πολύ ψηλό, που βέβαια
Όλα αυτά σας τα δείχνω απλώς ότι υπάρχουν πολλοί στήλοι στο θυρεοειδή, είναι πάρα πολύ στανταρτοποιημένα τα guidelines, έχουν βγει άπειρα guidelines. Έχουν βγει guidelines για τις σταδιοποιήσεις, έχουν βγει guidelines πότε κάνουμε βιοψίες, έχουν βγει guidelines για re-stratification. Έχει αλλάξει πάρα πολύ, δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ η όλη φιλοσοφία και γίνεται και πάρα πολύ δουλειά, γιατί ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι ο ταχύτερα αυξανόμενος καρκίνος. Έχει, εκεί που δεν ασχολιόταν κανένας αυτή τη στιγμή, χάνονται στις ΗΠΑ, βρέθηκαν, χάνονται ένα σωρό λεφτά για αυτό το πράγμα και για τις υπερθεραπείες που γίνονται. Και γι' αυτό το λόγο κοιτάνε να τα ξαναμαζέψουν όλα και να ξεχωρίζουμε, όπως σας είπα, τους καρκίνους με το ψηλό ρίσκο, γιατί απ' την άλλη, απ' τη μία έχει γίνεται η υπερδιάγνωση και απ' την άλλη υπάρχουν και πολλοί καρκίνοι τώρα που είναι ανθεκτικοί στο ιόδιο και που πάνε άσχημα. Δεν είναι αυτό που υπήρχε κάποτε, ότι εντάξει, καρκίνος του ιδίου δεν είναι τίποτα, δεν ισχύει πια. Υπάρχουν πολλοί καρκίνοι που κάνουν πάρα πολλές υποτροπές και έχουμε και αύξηση της θρησιμότητας από την νόσο. Αυτό που τελειώνοντας είναι πολύ σημαντικό, ότι το ρίσκο κακοήθειας εξατομικεύεται για κάθε κέντρο και πρέπει να ξέρει κανένας το εργαστήριό του πώς δουλεύει και βέβαια είναι και μετράται και η αξιοπιστία του κάθε κέντρου. Δεν μπορώ να έχω πάρα πολλά τρία, δεν μπορώ να έχω πάρα πολλά αυτό μη διαγνωστικά, δεν μπορώ, ας πούμε, τα τρία δικαιολογούνται με το καινούριο Μπεθέστα μέχρι 10% των διαγνώσεων. Παλιότερα ήταν μέχρι 7% και το θεωρώ και απόλυτα σωστό. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε 100 διαγνώσεις να γράφεις στις 10 ότι δεν ξέρεις, ότι είναι 3, είναι πάρα πολλές. Έτσι, και παραπάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που κάθε 5η διάγνωση γράφουν δεν ξέρουν. Δεν γίνεται αυτό, κάτι πάει στραβά, κάτι πρέπει να ξαναδεί κανένας. Τι γίνεται. Γιατί όλα μετρώνται τελικά. Έτσι. Ούτε μπορεί να είναι 20% τα μη διαγνωστικά. Προφανώς κάποιος κάτι κάνει λάθος. Ή αυτός που το παίρνει, ή αυτός που το επιστρώνει. Λοιπόν. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή. Να πούμε και αυτά που σας περιστατικά για να μην σας δείξω λίγα. Που ήταν τόσο ενδιαφέροντα. Όχι, δεν είναι αυτά. Είναι κάτι άλλα. Τώρα είναι κουρασμένοι. Παρακαλώ, φτιάξετε ένα PowerPoint και κάποιες ερωτήσεις και το τι που θα γίνει στο τέλος του μαθήματος. Εντάξει, εντάξει. Με βάση αυτά που μας έχετε δείξει. Εντάξει.